εταιρεία Ελληνικά Κελάρια Ινών, όπως λέγεται σήμερα, είναι 118 χρονών, ιδρύθηκε το 1895 από τον παππού του σημερινού Γενικού Διευθυντή και 100% μετόχου, τον Βασίλη Κουρτάκη. Βασίλης Κουρτάκης, ο παππούς που την ίδρυσε, Δημήτρης Κουρτάκης η δεύτερη γενιά, η τρίτη γενιά Βασίλης Κουρτάκης η σημερινή και επέρχεται η επόμενη γενιά, επίσης Δημήτρης Κουρτάκης η τέταρτη. Σε αυτά τα 118 χρόνια ιστορίας της εταιρείας υπήρχαν διάφορες φάσεις. Η πρώτη φάση ήταν μέχρι και λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Βασίλης Κουρτάκης λοιπόν ο ιδρυτής ήταν ο προσωπικός συνοχός και εινοποιός του βασιλιά. Εινοποιούσε λοιπόν για το βασιλέα της Ελλάδας, ταυτόχρονα όμως ήταν και από τους πρώτους που από τον Αμπελώνα των Μεσογείων διακινούσε εκείνη την εποχή σε νταμιτζάνες, χύμα κρασί, βασικά ρετσίνα, στην Αττική αλλά και εκτός Αττικής. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη δεκαετία του 50, αρχίζουν οι πρώτες προσπάθειες εμφιάλωσης πλέον του κρασιού, δηλαδή διακίνηση όχι σε νταμιτζάνες αλλά σε μπουκάλια, από τη δεύτερη γενιά της εταιρείας, τον Δημήτρη Κουρτάκη. Από τις αρχές της δεκαετίας του 70, 1972-73, πλέον η ρετσίνα Κουρτάκη γίνεται πανελλήνια γνωστή και παίρνει την πρώτη θέση στην αγορά. Πριν υπήρχε επίσης μία ρετσίνα, η ρετσίνα Πλάκα, την οποία την έβγαζε ο Φίξ, που ήταν το νούμερο ένα, και πήρε τη θέση του η ρετσίνα Κουρτάκη. Μάλιστα τα πρώτα χρόνια, επειδή ο κόσμος δεν ήξερε τη ρετσίνα Κουρτάκη, ζητούσε μία ρετσίνα Πλάκα με κίτρινη ετικέτα. Έμαθε τον Κουρτάκη και περνώντας τα χρόνια, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 70, η ρετσίνα Κουρτάκη, μάλλον το όνομα Κουρτάκη, ήταν συνώνυμο της ρετσίνας. Αυτό εκείνα τα χρόνια ήταν πάρα πολύ καλό για τον ίδιο τον Κουρτάκη που γιγαντώθηκε και άρχισε και τις εξαγωγές. Στη συνέχεια όμως είχε σαν αποτέλεσμα η ρετσίνα να γίνει ρετσινιά για τον ίδιο τον Κουρτάκη, διότι πλέον δεν μπορούσε να πουλήσει άλλα κρασιά πλην ρετσίνας. Παρόλα αυτά, εξαγωγικά κινήθηκε πάρα πολύ δραστήρια η τρίτη γενιά της εταιρείας, ο σημερινός Γενικός Διευθυντής, ο Βασίλης Κουρτάκης, και τα υπόλοιπα του κρασιά άρχισαν να γίνονται παγκόσμια γνωστά. Τη μεγαλύτερη επιτυχία την είχε στα τέλη της δεκαετίας του 80 με το κρασί Κούρος, το οποίο αρχαϊκό ελληνικό όνομα, το οποίο άρχισε να εξάγεται σε 20 χώρες και μάλιστα να αποσπά διεθνή βραβεία και για το περιεχόμενό του στην Ολυμπιάδα του κρασιού, όπως λέγεται, στο Μπορντό, στη Vin Expo του Μπορντό, αλλά και για τη συσκευασία του. Πήρε το πρώτο βραβείο συσκευασία σε κρασί, το λεγόμενο Euro Best Award, στο Λονδίνο το 1991. Σιγά σιγά λοιπόν ο Κουρτάκης με αυτές τις διακρίσεις στο εξωτερικό άρχισε να γίνεται αποδεκτός και στην ελληνική αγορά. Παρόλα αυτά, στα μέσα της δεκαετίας του 90 και με την ευκαιρία του κλεισίματος 100 χρόνων της εταιρείας, 1895-1995, αποφασίσαμε τη μετονομασία της εταιρείας από Δέλτα Κουρτάκης ΑΕ σε Ελληνικά Κελάρια Ίνων. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη μετονομασία? Κρύβεται μια γενικότερη στρατηγική που κοιτάει στο μέλλον και η οποία έχει να κάνει από το όνομά της και μόνο, Ελληνικά Κελάρια Ίνων, από έναν ας πούμε συνασπισμό Ελλήνων παραγωγών, μεγαλύτερων και μικρότερων, με στόχο κυρίως την εξωστρέφεια, δηλαδή τις εξαγωγές, αλλά και μια δυναμική παρουσία στο εσωτερικό, σε όλα τα κανάλια διανομής και σε όλες τις αγορές. Η εταιρεία λοιπόν το 1999 μετονομάστηκε σε Ελληνικά Κελάρια Ίνων και πράγματι πλέον δεν είναι απλώς ο Κουρτάκης, αλλά είναι και άλλη παραγωγή παρέα. Παράδειγμα, ο Καλλιγάς, ο οποίος ο Γιάννης ο Καλλιγάς ήταν ένας ανεξάρτητος συνοποιός και μπήκε στο άρμα της νέας εταιρείας, τα Ελληνικά Κελάρια Ίνων. Ακολούθησε ο Άγγελος ο Ρούβαλης, ακολούθησε ο Ανέστης Μπαμπατζημόπουλος και πρόκειται στο επόμενο χρονικό διάστημα, στην επόμενη πενταετία-εφταετία, να υπάρχει πρόσθεση στο πορτοφόλι της εταιρείας και άλλων Ελλήνων παραγωγών, οι οποίοι είναι και συνεργαζόμενοι μαζί μας, αλλά και η Ελληνικά Κελάρια Ίνων έχει συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο.
Δεν είναι εξαγορές, διότι η λογική μας είναι ότι στις εταιρείες οι οποίες έρχονται μαζί μας πρέπει να διατηρείται ο προσωπικός ρόλος του ίδιου του Ινοποιού, του μικρού ή μεγαλύτερου παραγωγού, αφού η παραγωγή του Ίνου είναι το μεράκι του. Σήμερα η εταιρεία πλέον εξάγει σχεδόν το μισό της παραγωγής της, είτε είναι παραγωγή του πάλε ποτέ κουρτάκι, είτε είναι παραγωγή των υπόλοιπων Ινοποιών. Οι μισές ποσότητες λοιπόν εξάγονται, το 48% είναι εξαγωγές, το 52% διατίθεται στην ελληνική αγορά. Οι εξαγωγές μας γίνονται σήμερα προς 33 χώρες σε 5 ηπείρους. Η εταιρεία κατέχει τη νούμερο 1 θέση ως προς τις εξαγωγές ελληνικού ίνου και η προσπάθειά της είναι να αντιμετωπίσει το διεθνή ανταγωνισμό κρασιού, ο οποίος είναι πάρα πολύ έντονος, ιδίως μετά την ένταξη στον παγκόσμιο χάρτη της Συνοπίας και των νέων λεγόμενων χωρών, δηλαδή Χιλή, Νότια Αφρική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και ούτω καθεξής. Άρα πλέον δεν έχουμε να κάνουμε με ανταγωνιστές τις παραδοσιακές χώρες της Ευρώπης και ειδικά της Μεσογείου, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, αλλά και με νέες χώρες οι οποίες έχουν και τρομερές δυνατότητες, διότι έχουν πολύ οργανωμένους αμπελώνες και πάρα πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Τα κρασιά που εφιαλώνουμε έχουμε καταφέρει να ξεπερνούν τα 22 είδη. Παραμένει η κυρίαρχη ρετσίνα, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά κρασιά, ημίγλυκα κρασιά, λευκά και ερυθρά, όπως και γλυκά κρασιά. Επί της ουσίας καλύπτουμε όλο τον ελληνικό αμπελώνα και εμφιαλώνουμε όλο τον ελληνικό αμπελώνα σε συνεργασίες που υπάρχουν με τοπικούς παραγωγούς και με συνεταιρισμούς της χώρας. Οι κωδικοί ξεπερνούν τους 300 και πλέον, διότι υπάρχουν πάρα πολλές απαιτήσεις από τις αγορές. Κάθε αγορά βάζει τους όρους της πώς θα πάει το προϊόν εκεί, σύμφωνα με την νομοθεσία της κάθε χώρας. Κατά συνέπεια αυτό δημιουργεί την ανάγκη συνεχώς νέων κωδικών. Δύο λόγια ακόμα, στόχος μας στο μέλλον είναι πράγματι να μπορεί η εταιρεία Ελληνικά Κελάρια Ίντων να αντιπροσωπεύει ολόκληρο τον ελληνικό αμπελώνα, κάθε περιοχή της Ελλάδος με αντίστοιχα προϊόντα, με εινοποιήσεις τοπικά, με ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα εινοποιία σε όλες τις αμπελοϊνικές ζώνες της Ελλάδας και πάνω απ' όλα την εκπροσώπηση της χώρας μας παντού με στόχο την καθιέρωση του ελληνικού κρασιού διεθνώς.